Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ σήμερα στο δεύτερο podcast με την προπονητική ομάδα του ATP Lab Training. Στο πρώτο podcast, την προηγούμενη φορά, είχαμε ασχοληθεί περισσότερο με το αγωνιστικό κομμάτι, έχοντας μαζί μας τον Άλεξ Κοτούλα. Σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο με το μαζικό αθλητισμό και ευκαιρία να σχολιάσουμε και τα δύο νέα καινούργια μας προγράμματα, το ATP 45 και το ATP 90. Θα ήθελα καταρχήν να εξηγήσω τον λόγο που δημιουργήθηκαν αυτά τα προγράμματα. Μέχρι στιγμής η φιλοσοφία μας και η προσέγγιση που είχαμε σαν προπονητική ομάδα ήταν το αγωνιστικό κομμάτι. Τα προγράμματα μας ήταν για αθλητές ως επιτοπλίστων και δεν είχαμε κάνει focus ή επικεντρωθεί σε πιο μαζικό κοινό. Οπότε τα προγράμματα αυτά έχουν να κάνουν και απευθύνονται πιο πολύ σε ασκούμενους είτε πιο, όχι τόσο advanced θα το έλεγα, είτε που να μην είχαν τριβή και να μην γνωρίζανε για online προπονητικό προγραμματισμό. Και την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι μας την έδωσε πολύ ο κορονοϊός που περνάμε, μιας και μας δημιούργησε ο κόσμος την ανάγκη που ψάχτηκε και γενικότερα στο διάστημα αυτό θέλανε να βρουν κάτι και να γνωρίσουν το online πρόγραμμα. Οπότε και εμείς κινηθήκαμε πιο γρήγορα για να μπορούμε να καλύψουμε αυτό το κομμάτι των ασκούμενων. Αυτό είναι το ένα μέρος. Από εκεί και πέρα, το ATP 45, να μιλήσουμε μεμονωμένα για τα προγράμματα. Εντάξει, πρώτα είχαμε το at home πρόγραμμα. Ωραία, μπράβο. Ξεκινήσαμε πρώτα με το at home, όπου δώσαμε στον κόσμο για ένα μήνα να δοκιμάσει πάνω κάτω τα προγράμματά μας και να δει τι είναι αυτό, είτε με λίγο εξοπλισμό, είτε με μόνο bodyweight ασκήσεις, για να πιάσουμε τους περισσότερους. Στο σπίτι και κυρίως εξωτερικούς χώρους, όπου μπορούσαν να το κάνουν δηλαδή περισσότεροι. Και πήραμε ένα feedback αρκετά ικανοποιητικό για να μας οθήσει ώστε να εξελίξουμε αυτό και να το προχωρήσουμε άμεσα ώστε να μπορούμε να τους καλύψουμε. Και γενικά τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά με βάση και τα προγράμματα και πόσο μπορούσαν να τα εκτελέσουν, το αποτέλεσμα που μπορούν να είχαν έστω σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα. Και τώρα προχωράμε και κάναμε και το ATP 90, όπου είναι ένα πιο advanced βέβαια πρόγραμμα για πιο προχωρημένους ασκούμενους. Θα μιλήσουμε για αυτό στην πορεία, σε πιο επιμέρους κομμάτια, στη δομή του, σε ποιους απευθύνεται, με τι ξέρω μπορεί να γίνει, οτιδήποτε απορίες μπορεί να έχει και δικαίως ο κάθε ασκούμενος σχετικά με τα προγράμματα αυτά. Εντάξει, ήταν εντυπωσιακό όλη αυτή την περίοδο το πόσο νέος κόσμος ξεκίνησε να προπονείται. Δηλαδή, είδαμε πάρα πολύ κόσμο, δεδομένου το ότι είχαν πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο, το πρώτο πράγμα που κάνανε είναι να κάνουν προπόνηση. Έτσι, το είδαμε αυτό. Δηλαδή, πέρα από κάποια άλλα δημιουργικά πράγματα που βλέπαμε κόσμος να μαγειρεύει, να διαβάζει ένα βιβλίο, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν η προπόνηση. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ένταξε την προπόνησή του στην καθημερινότητα. Είτε από ένα απλό περπάτημα, ένα τρέξιμο, είτε με ένα απλό προγραμματάκι. Και είδαμε αυτή την περίοδο ότι πολλοί κόσμος απευθύνθηκε σε εμάς. Παρόλο που μέχρι εκείνη την περίοδο ήμασταν πιο αγωνιστικός προγραμματισμός, απευθύνθηκε σε εμάς ώστε να τους καλύψουμε προπονητικά. Είτε κόσμος που ξεκινούσε εκείνη τη στιγμή, είτε κόσμος που μπορεί να έχει μια προηγούμενη εμπειρία από γυμναστήριο ή από οποιοδήποτε functional χώρο, ήρθε σε εμάς ώστε να καλύψει την ανάγκη του για ένα προγραμματισμό. Να τους καθοδηγήσει κάποιος. Να μην κάνουν ό,τι να είναι. Μπράβο. Φάνηκε αυτό στον κόσμο. Ήθελε δηλαδή να πιαστεί από κάπου κάποιος να τους δείξει το τι θα κάνουν. Γενικά η αξία του αθλητισμού είναι πολύ σημαντική. Εξίσου και στους αθλητές οι οποίοι είναι αγωνιστικοί, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι δεν είναι. Απλά διαφορά είναι ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι επαγγελματίες δεν έχουν τον αθλητισμό ως προτεραιότητα. Γι' αυτό οι αθλούμενοι που έχουν ως προτεραιότητα τις δουλειές τους, τις οικογένειές τους, σωστά κάνουν, έτσι, σε ένα βαθμό, πολύ απλά πριν δεν προλάβαιναν, δεν είχαν χρόνο, δεν ήταν σε mood για να κάνουν προπόνηση. Τώρα, με τον κορονοϊό, έγινε ξεκάθαρη η ανάγκη, τους γεννήθηκε η ανάγκη για προπόνηση, γιατί ήταν μια διέξοδος από όλη αυτή την κατάσταση. Και βέβαια υπήρχε πολύς χρόνος. Αυτό βέβαια δεν αλλάζει ότι η αξία του αθλητισμού για τον αθλούμενο είναι πολύ σημαντική.
Απλά τώρα έγινε πολύ έντονη, πολύ ξεκάθαρη σε όλους μας. Από εκεί πέρα ήταν στα πλάνα μας μια στροφή προς τον ασκούμενο, προς τον μαζικό αθλητισμό. Απλά τώρα έγινε πολύ πολύ πιο άμεση. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Σαν ιδέα υπήρχε, την είχαμε στο μυαλό μας και ήταν έτοιμα να την υλοποιήσουμε. Τι γίνεται. Όπως είπες και εσύ, οι αθλητές το έχουν περισσότερο ανάγκη, ήταν πιο στοχευμένο. Για έναν πιο μαζικό κόσμο και για ένα πιο απλό ασκούμενο, η προπόνηση πέρα από τις επιδόσεις και τα νούμερα που είναι για έναν αθλητή, είναι απαλλαγή από το στρες, είναι μια διέξοδος από την πίεση της καθημερινότητας, του άγχους και όλη αυτή τη κατάσταση. Και οι ανάγκες είναι ίδιες, είτε για τον ένα είτε για τον άλλο. Τι εννοώ, δηλαδή σκουότ ή push-ups ή το να τρέξουν ή το να κολυμπήσουν, μπορεί να το κάνει ο καθένας για το διαφορετικό του λόγο. Ο προχωρημένος θα το κάνει είτε γιατί θέλει να κατέβει σε έναν αγώνα, είτε γιατί το έχει σαν μέρος της ζωής του, είτε γιατί έχει μπει στο τρυπάκι του να κυνηγάει νούμερα και να χτυπάει επιδόσεις. Το έχει μπει αυτό. Ο απλός ασκούμενος θα το κάνει για τη λειτουργικότητά του την καθημερινή, για να νιώθει πιο όμορφα στην εμφάνιση, για να μπορεί να πάει να παίξει με το παιδί του σε μια μικρή ηλικία που θα του πει να τρέξουμε και δεν θα μπορούσε, να ανέβει τα σκαλιά και να μην λαχανιάζει, να μπορεί να κάνει ένα απλό workout με push-up squat, απλά πράγματα και να μπορεί να το ακολουθήσει, να μην χωλαίνει. Οπότε ξύπνησε και σε αυτούς η ανάγκη αυτή. Πάνω σε αυτό να σου πω ότι για τους αθλητές, τους επαγγελματίες, η επίδραση στην ψυχολογία τους σε όλο το κομμάτι του πρωταθλητισμού είναι λίγο αμφίροπη, γιατί είναι πιο ξεκάθαρος ο στόχος της επιτυχίας, όπως είναι ένας αγώνας, ένα πρωτάθλημα. Και η διαδικασία είναι η εξής. Καθορίζουν το στόχο, δουλεύουν για αυτόν και η επίτευξη του στόχου τους φέρνει τεράστια ικανοποίηση, πολύ ικανοποίηση. Αλλά πολλές φορές αυτός ο στόχος, επειδή είναι συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να κάνουν, δεν επιτυγχάνεται. Και δεν έχετε καλή ικανοποίηση. Οπότε μπορεί να επιδράσει αρνητικά ίσως στην ψυχολογία ενός επαγγελματία αθλητή, ενός αθλητή υψηλού επίπεδου. Για τους αθλούμενους όμως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν πάλι στόχοι, είναι στόχοι όμως οι οποίοι δεν έχουν άμεσα deadline, είναι λίγο πιο ευέλικτοι οι στόχοι τους. Οπότε ουσιαστικά ο αθλητισμός είναι μια. Τους δίνει δυνατότητα να. Να μπορέσουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητά τους χωρίς τις αρνητικές επιδράσεις του πρωταθλητισμού. Να πω κάτι άλλο σε αυτό το σημείο, σε όψη διακόπτω. Ένα πράγμα πολύ έντονο που νιώσαμε το διάστημα αυτό, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω για εσάς, είναι ότι παρόλο που η καραντίνα μας έκλεισε όλους μέσα στο σπίτι μας, από τις δουλειές μας, όλα λες και έγινε lockdown και σταματήσαν, όλα παγώσανε, ο κόσμος στο κομμάτι μας, δηλαδή στο fitness, έδειξε ότι έχει ανάγκη να συνεχίσει το διάστημα αυτό να είναι ενταγμένος σε μια κοινότητα, σε μια ομάδα. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, είχε την ανάγκη να συνεχίσει να έχει επαφή με τον προπονητή του, με τον εν γέννη προπονητή του, με οποιονδήποτε. Όχι μόνο να συνεχίσει, αλλά και καινούργια άτομα. Ναι, ναι. Πριν δεν γυμναζόντουσαν. Μπράβο, ναι, και καινούργια, φυσικά. Κοίτα, αυτοί που γυμναζόντουσαν την είχαν την τάση αυτή, γιατί την είχαν μάθει, τους ήταν πιο οικείο αυτό. Αλλά και οι καινούργοι, με το που ψάξανε και θέλανε να μπουν, να ξεκινήσουν αυτό το πράγμα, δηλαδή να εντάξουν την προπόνηση στην καθημερινότητά τους, ψάξανε μια ομάδα να ενταχθούν. Οποιαδήποτε είναι αυτή και υπήρχε. Και εμείς το εισπράξαμε αυτό, μιας και ήμασταν στο κομμάτι αυτό. Και ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό, ότι έδειξε ο άνθρωπος συγκεκριμένα, όχι αθλητής, ούτε ασκούμενος ο άνθρωπος, ότι οτιδήποτε και να του συμβεί που θα τον κλείσει στο καβούκι του εισαγωγικά, και τότε έχει την ανάγκη να τάσετε σε ομάδες. Ομάδα μπορεί να είναι και μια θρησκεία, μπορεί να είναι και μια ποδοσφαιρική ομάδα, μπορεί να είναι και οτιδήποτε. Αλλά εμείς το εισπράξαμε στο fitness αυτό το πράγμα έντονα, ναι. Δηλαδή είχα πολλά μηνύματα από κόσμο που δεν γυμναζόντουσαν καν, ότι τους ξύπνησε η ανάγκη αυτή. Τι κάνω τώρα, θέλω να γυμναστώ. Η γυμναστική μπορεί να τους γεννήθηκε επειδή, όπως είπαμε, είχαν ελεύθερο χρόνο ή ήταν όλη μέρα μέσα στο σπίτι. Ή ασχολήθηκαν πολύ με τα social. Είχαν ελεύθερο χρόνο, το βλέπανε από τα social και λένε να ξύπνησω κι εγώ. Αλλά για οποιοδήποτε λόγο είδαμε αυτό το πράγμα και ήταν πολύ εντυπωσιακό. Πολλοί κόσμοι ήταν αναβλητικός όσον αφορά την προπόνησή του. Δηλαδή, μπορεί πάντα να ήξερε ότι πρέπει να γυμναστεί, αλλά να το ανέβαλε για τον οποιοδήποτε λόγο. Η αναβλητικότητα δηλαδή είναι κάτι που στις μέρες μας είναι βασικό στοιχείο σε όλους μας.
Δηλαδή, ναι, ναι, θέλουμε να κάνουμε κάτι, αλλά πάντα βρίσκουμε δικαιολογίες και όλο το πάμε και πιο πίσω, πιο πίσω, πιο πίσω. Βέβαια, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι σημαντικό. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος θεωρεί σημαντικό ότι την προπόνησή του. Ξέρει ότι πρέπει να ασκείται. Το αναβάλουμε όμως, γιατί δεν δίνουμε την κατάλληλη στιγμή τη σωστή αξία σε αυτό το πράγμα. Ή δεν υπάρχει ακόμα το motivation. Ή δεν έχουμε βρει αυτόν που θα μας πάρει από το χέρι και θα μας το κάνει αυτό. Μπράβο, γιατί πολλοί κόσμοι έχουν ανάγκη αυτό. Πολλοί το θέλουν, το θέλουν, το θέλουν, αλλά άμα δεν πας να το σηκώσει από τον καναπέ και να του πεις έλα, εγώ είμαι, πάμε, φύγαμε. Ή δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν. Μπράβο, δεν έχουν ένα σωστά ή ένα σωστά πρόγραμμα. Να προσεγγίσουν. Ή δεν ξέρουν ποιο είναι ο κατάλληλο που θα το κάνουν αυτό. Ή έχουν φόβο. Ο κόσμο γενικότερα έχει φόβο. Καταλαβαίνετε. Οπότε θέλουν τον παρακινητή του άλλου που θα του πάει και θα του πει έλα, πάμε, εδώ είμαστε μαζί. Και μετά θα δουν ότι θα του βγουν πράγματα και θα μετανιώνουν για όλο το διάστημα αυτό που ήταν ενεργοί. Αλλά η ιστορία έχει δείξει γενικότερα σε πολλά πράγματα ότι θέλουμε τον άνθρωπο που θα μας πει έλα, πάμε, εδώ είμαστε. Και αυτό το είδαμε πάλι και στο διάστημα αυτό. Αυτό όσον αφορά, όπως είπα, την φιλοσοφία μας που ήθελα να μάθει ο κόσμος και να δει τον λόγο που το ξεκίνησαμε αυτό. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνει ο κόσμος με οτιδήποτε γίνεται, τον λόγο που γίνεται. Αυτό ήταν ο λόγος που φτιάχτηκε το ad home ουσιαστικά. Το ad home το 45, που ξεκίνησε και γινόταν στον κόσμο. Κοίτα, το πρόβλημά μας στην αρχή ήταν οι αθλητές είναι ένα κοινό, ok, μικρό, στοχευμένο. Τώρα το μαζικό είναι, έχει πολλά parts, πολλά σκέλη. Δηλαδή, μαζικός μπορεί να θέλετε κάποιος που δεν γυμνάζονταν ποτέ, κάποιος που μπορεί να έκανε μία φορά την προπόνηση, κάποιος που να έκανε δύο, κάποιος που να έκανε προπόνηση γυμναστηρίου και όχι functional, κάποιος που μπορεί να έκανε λίγο functional, λίγο γυμναστήριο, κάποιος μόνο τρέξιμο, μόνο κολύμπι, μόνο ένα σπορ. Καταλαβαίνεις. Άραγε, το fitness και το wellness είναι μια μεγάλη γκάμα. Οπότε έπρεπε και εμείς να βρούμε στοχευμένα πώς θα μπορέσουμε να πιάσουμε, αν όχι όλους, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων αυτών. Για να μπορέσουμε να είμαστε να τους καλύψουμε όσο γίνεται πιο δυνατό και πιο σωστά. Οπότε το at home ήταν με βάση με τον λίγο έως μηδαμινό εξοπλισμό που είχαν οι περισσότεροι, γιατί είδαμε πολύ μετά, μπήκαν σε διαδικασία να πάρουν ένα kettlebell, ένα σεταλτήρο, ένα στρώμα, ένα σχοινάκι, τα βασικά πράγματα για να μπορούν να κάνουν μια total body προπόνηση και να είναι πιο σύνθετη και η προπόνησή τους και να είναι ok. Οπότε στην αρχή φτιάχνουμε προγράμματα τύπου body weight, αντεμένα σεταλτήρων και τώρα καταλήξαμε σε αυτά τα δύο προγράμματα που είναι το ATP 45 και το ATP 90. Τα οποία δεν έχουν απαραίτητα σχέση με καραντίνα. Όχι, δεν έχουν σχέση με καραντίνα. Αυτό ήρθε για να μείνει. Δηλαδή, τι εννοώ. Μπορεί και όταν τώρα που θα βγούμε στην κανονικότητά μας, με ένα σεταλτήρο, ένα kettlebell, ένα σχοινάκι, ένα στρώμα ή κάποια από αυτά, να κάνεις την προπόνησή σου στο σπίτι σου, παντού. Καλύπτεται. Ναι. Και αυτός ήταν και ένας βασικός λόγος που έγινε ο διαχωρισμός των δύο προγραμμάτων. Έτσι, δηλαδή, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε με το at home και οδηγηθήκαμε μετά σε δύο προγράμματα, το 45 και το 90, η φιλοσοφία του 45 είναι συγκεκριμένη. Και το 45 τι είναι? Είναι 45 λεπτά προπόνηση. Μπράβο. Έτσι, δηλαδή, θα το πούμε αυτό. Τα οποία όλοι έχουμε. Θα το έλεγα στην πορεία. Διαθέσιμα. Δηλαδή, δικαιολογίες του τύπου ότι δεν έχω χρόνο, δεν χωράνε σε αυτό. Και παίρνω παράδειγμα και τον εαυτό μου. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα, πριν την καραντίνα, είχα πιάσει πολλές φορές τον εαυτό μου να λέω ότι δεν έχω χρόνο μέσα στην ημέρα να κάνω προπόνηση. Αυτό γινόταν γιατί δεν ήταν στην ουσία ότι δεν είχα χρόνο, δεν είχα κάτι στοχευμένο να κάνω. Έτσι. Δηλαδή, πολλές υποχρεώσεις με παιδιά, με δουλειές, με αθλητές, δεν είχα στο μυαλό μου κάτι συγκεκριμένο να κάνω και πολλές φορές ανέβαλα την προπόνηση γιατί έλεγα τώρα. Μέχρι να σκεφτείς. Από πού να ξεκινήσω, πού να πιαστώ, τι να κάνω. Να κάνεις παίρνω για τα 45 λεπτά. Ένα σημαντικό καθοδήγηση που προσφέρει ο online προγραμματισμός. Σήμερα με τα μέσα που έχουμε, μπορούμε οπουδήποτε είμαστε με το κινητό μας να έχουμε την καθοδήγηση που θα θέλαμε. Και σε ένα γυμναστήριο. Και να σου πω και κάτι. Ο άνθρωπος, ένας μπίζει απασχολημένος πολύ με τις δουλειές, με τις εταιρείες του που τρέχει, δεν θέλει να μπει στη διαδικασία να σκεφτεί αυτό τι προπόνηση θα κάνει. Καταλαβαίνεις. Δεν είναι μέχρι και αυτό για αυτόν, το κάθε λεπτό για αυτόν είναι δουλειά, είναι χρήμα, είναι τρέξιμο. Δεν θέλει καν να μπει στη διαδικασία τα 5-10 λεπτά να σκεφτεί τι θα κάνει. Θέλει να πάρει κάτι έτοιμο από κάποιον εξειδικευμένο που του αρέσει αυτό το πράγμα, που του αρέσει η δουλειά του, που νομίζει ότι του κάνει και να πει τι είναι αυτό, πάω, μπαίνω, το κάνω. Καταλαβαίνεις. Πρέπει να το βγάλει. Θέλαμε να το βγάλουμε και από αυτήν την θέση.
Και αυτό έχει και κάποια συνοχή, δηλαδή θα σου φέρει κάποια αποτελέσματα. Φυσικά, φυσικά. Βέβαια πρέπει να συγκεστώ από εβδομάδα σε εβδομάδα. Πρέπει να καταλάβει ο κόσμος όμως ότι αυτό είναι το fitness. Είναι και αυτό μεγάλο κομμάτι του fitness. Μέσα σε 45 λεπτά μπορείς να κάνεις την προπόνηση που θέλεις. Δεν χρειάζεται να περνάς 2 ώρες μέσα σε ένα γυμναστήριο commercial με βαράκια και. Νομίζω ότι καθαρή προπόνηση, καθαρή προπόνηση 45 λεπτά και ένας αθλητής την πλατιάζει την προπόνησή του γιατί μπορεί να κάνει δύναμη που να έχει μεγάλα rest between, ενδιάμεσα. Μπορεί να κάνει ένα αερόβιο το πρωί, πάνω τη χάρη, μεσημέρι να κάνει κάτι άλλο. Δεν χρειάζεται να συγκρίνουμε τον αθλητή με τον μαζικό αθλητισμό. Ναι. Αλλά και στο μαζικό αθλητισμό βλέπαμε ότι πολλοί κόσμος ενώ θα μπορούσε μέσα σε 30-45 λεπτά να κάνει μια αποτελεσματική προπόνηση, μπορεί να περνούσε μια μισή δύο ώρες στο γυμναστήριο και στην ουσία. Η καθαρή προπόνηση ήταν 45 λεπτά. Ναι. Άρα για αυτό που δεν έχει το χρόνο να κάνει 45 λεπτά, μια μισή ώρα στο γυμναστήριο και να μιλήσει να κάνει socializing, το κάνει στο σπίτι του ή οπουδήποτε βρεθεί στο γυμναστήριο και πάει και κάνει τα 45 λεπτά από αυτά την προπόνησή του και έφυγε εφόσον δεν έχει και άλλο χρόνο. Εδώ να πούμε ότι η φιλοσοφία του ATP 45 είναι να μπορεί ο ασκούμενος να την κάνει είτε από το σπίτι του με τον ελάχιστο απαραίτητο εξοπλισμό που είναι ένα ζευγάρι αλτήρων, ένα kettlebell και ένα σκηνάκι για παράδειγμα. Αυτός είναι ο βασικός εξοπλισμός. Έτσι κρίνουμε εμείς. Ναι, ναι, ότι με βάση αυτό... τον προγραμματισμό μας αυτό θα χρειαστεί ένας ασκούμενος εάν αποφασίσει να κάνει την προπόνησή του στο σπίτι. Είτε σε κάποιο εξωτερικό χώρο που θα μπορεί εύκολα να μετακινήσει τον εξοπλισμό. Την ίδια προπόνηση μπορεί να την κάνει βέβαια αν επιλέξει και στο γυμναστήριο. Έτσι. Απλά θα θέλαμε να βγάλουμε, να του δώσουμε τη δυνατότητα να μπορεί το πρόγραμμα αυτό να το κάνει ακόμη και στο σπίτι. Δηλαδή ξυπνάω το πρωί, ξέρω ότι έχω 45 λεπτά μπροστά μου να κάνω την προπόνηση και από εκεί και πέρα έχω ξεμπερδέψει με την προπόνησή μου. Και συνεχίζω, συνεχίζω την ημέρα. Και πάλι και σε ένα γυμναστήριο μέσα, το να πηγαίνεις από όργανο σε όργανο και να κάνεις ένα πρόγραμμα το οποίο να πρέπει να κινείσαι πάρα πολύ στον χώρο είναι και αυτό χρονοβόρο. Με την προπόνηση με το ATP 45 και μέσα στο γυμναστήριο, αν επιλέξει να κάνει κάποια προπόνηση, θα έχει πάλι το χώρο του και θα μπορεί να κάνει όλες τις ασκήσεις. Και ο χώρος της εκτέλεσης του είναι ένα. Ακριβώς. Και γενικά καλό είναι, αφού έχουμε μόνο 45 λεπτά, όλοι μπορούμε να διαθέσουμε. Να γυμνάζονται όλοι γιατί έχει πάρα πολλά θετικά και στην υγεία μας. Φυσικά. Μας το έδειξε ο ιός, η αλήθεια. Ο κοροναϊός μας το έδειξε αυτό πολύ, ότι είναι ένα ιατρικό θέμα αυτό που συνέβη. Οπότε, όσο πιο υγιής είναι ένας άνθρωπος, οποιασδήποτε ηλικίας θα το περάσει και πιο ανώδυνα, γιατί και 70-75 χρόνια είσαι. Αν ένας υγιής και δεν είχε κάποια θέματα υγείας και είναι δυνατός, με δυνατό νοσοποιητικό σύστημα. Με δυνατή καρδιά. Με δυνατή καρδιά. Που έχει μάθει να δουλεύει και υψηλή καρδιακή συχνότητα και χαμηλή και γενικότερα. Είναι δουλεμένο σαν στο κομμάτι του fitness. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει και μπορεί να αντιμετωπίσει και ένα τέτοιο συμβάν. Που δεν το γνωρίζαμε καν στην ανθρωπότητά μας για όσα χρόνια, τα δικά μας τα χρόνια δηλαδή τουλάχιστον. Για τη δομή θα πρέπει να πούμε στον κόσμο. Ναι, δομή του ATP 45, μια και αυτό έχουμε πιαστεί τώρα. Η δομή του που έχουμε καταλήξει. Βασικά θα αναφέρω τα επιμέρους κομμάτια, όπου είναι το warm-up, ένα μικρό warm-up, μια μικρή εισαγωγή για να μπούμε στο workout. Το workout της ημέρας, όπου είναι κατά 90%-100% conditioning. Είναι καρδιοαναπνευστική κυρίως. Η προσέγγιση. Η προσέγγιση. Μπράβο, που είναι συνεχής, είναι μια επιλογή κάποιων ασκήσεων, με 3-4-5 ασκήσεων, από σταθμό σε σταθμό, από τη μια ασκήση στην άλλη. Οι επαναλήψεις είναι τέτοιες, ώστε να μην χρειαζόμαστε μεγάλα διαλύματα ενδιάμεσα, να μπορούμε να παίρνουμε πιο γρήγορα από σταθμό σε σταθμό και παίζουμε με τα workout, είτε με ένα λεπτό ένα σταθμό σε κάθε άσκηση, είτε με επαναλήψεις. Συνήθως είναι με χρόνο που μπορούμε να εκτελέσουμε, μας δίνεται ο χρόνος που μπορούμε και όσο ό,τι μπορέσουμε να βγάλουμε στον χρόνο αυτόν, σαν επίδοση. Σκοπός είναι να ανεβάσουμε τους παλμούς μας, την καρδιακή συχνότητα. Μιλάμε για το conditioning τώρα. Ναι, για το βασικό κομμάτι, ναι, για το καρδιοαναπνευστικό. Να δουλέψουμε σε ποσοστά όπου θα έχει όφελος η καρδιά μας, δηλαδή το να λέμε ότι θα προπονήσουμε το καρδιακό σύστημα και να δουλεύουμε σε εντάσεις της τάξης του 40-50% δεν έχει όφελος. Πρέπει να δώσουμε δηλαδή τα κατάλληλα ερεθίσματα στο σύστημά μας, ώστε να προσαρμοστεί. Και αυτά τα ποσοστά σίγουρα πρέπει να αγγίζουν
περίπου το 75 με 80% της μέγιστης έντασης που μπορεί να βγάλει. Πάνω 70% λένε ότι είναι, έχει στη μέγιστη απόδοση. Όχι απόδοση. Α. Το μέγιστο όφελος στη ψυχική σου υγεία και στην ευεξία σου. Οπότε αυτό... Μπορεί και αυτό που είναι σημαντικό. Αυτό είναι ένα πολύ έτσι, βασικό κομμάτι. Και action αφοράς για το ATP 45, το conditioning. Για το conditioning. Και μετά, στο τέλος, έχουμε αφήσει κάποια κομμάτια ανάλογα μέρα με τη μέρα, όπου δουλεύουμε κάποια επιμέρους τμήματα του σώματος που κρίνουμε ότι τα χρειάζονται ο απλός ασκούμενος, όπου είναι το ενδυνάμωση του κορμού, δηλαδή είναι ένα workout με ασκήσεις ενδυνάμωσης κορμού, extra. Γνωρίζουμε όλοι ότι καθ' όλη τη διάρκεια μια ζωή ενός ανθρώπου, πολλοί είναι από αυτοί που βγάζουν κάποια προβλήματα. Το 80% περίπου του κόσμου θα αντιμετωπίσει προβλήματα στη μέση του και γενικότερα στο κόσμο. Είτε είναι αθλητές, είτε γυμνάζονται χρόνια, είτε γυμνάζονται ποτέ, κάποια στιγμή θα βγάλουν ένα πρόβλημα στη μέση. Και γιατί πρέπει να πούμε και στον κόσμο ότι ο κορμός είναι το Α και το Μ, εννοώντας ότι είναι το μέσο σταθεροποίησης του άνω σώματος με τα πόδια. Ένας υγιές κορμός μας βοηθάει και να παράγουμε καλύτερα στην προπόνηση, είτε όταν εκτελούμε μια άσκηση άνω σώματος, γιατί είναι ο πυρήνας και από εκεί βγαίνει η δύναμη σε οποιαδήποτε άσκηση. Στο κάθισμα, με σφιχτό τον κορμό, σηκώνουμε πιο εύκολα. Μέχρι και στις πιέσεις όμων. Σφίγγοντας τον κορμό, την ώρα που εκτελώ, φεύγει πιο εύκολα. Όταν έχει κάποιο πρόβλημα στη μέση, ο γιατρός σου λέει ιατρική οδηγία. Ξεκίνα να γυμνάζει τον κορμό σου. Ακριβώς. Γυμνάζοντας τους μυς του κορμού, προσφέρει ευστάθεια, προσφέρει σταθερότητα. Ακριβώς. Στη μοντελική στήλη και σε μέρη τα οποία είναι ευαίσθητα. Έτσι. Γι' αυτό κάνουμε και φόβους στα προγράμματά μας και έχουμε ένα κομμάτι που είναι το core strength. Είναι core strength. Βασικό για την ενδυνάμωση του κορμού και μετά κάποιες βοηθητικές ασκήσεις οι οποίες βοηθάνε πάρα πολύ στην ορθοσωμία. Δηλαδή υπάρχουν, ο κόσμος έχει πάρα πολλά ανατομικά προβλήματα. Δηλαδή η κύφωση, ναι. Η λόρδωση. Μια σχελετικά. Ναι, είναι πάρα πολλά κοινά προβλήματα από τη σύγχρονη ζωή, από τη σύγχρονη καθιστική ζωή. Οπότε προσπαθούμε μέσω κάποιων βοηθητικών ασκήσεων να διορθώσουμε αυτές τις ανομαλίες ή τις δυσμορφίες που μπορεί να έχουν προκύψει με το πέρας των χρόνων. Και επίσης, συγγνώμη, όχι μόνο να διορθώσουμε και να κάνουμε και focus. Δηλαδή, οι γυναίκες μπορεί να ζητάνε να θέλουν κάποιες ασκήσεις σε λίγο πιο πολύ για πόδια. Οι άντρες, μπράβο, γλουτούς, ναι, θρακέφαλο και κορ. Οι άντρες να θέλουν κάποιες ασκήσεις για κάμψεις δικεφάλων ή πιο specialized ασκήσεις, οπότε που μπορεί να μην τις βάζουμε στο workout, στο conditioning, τις βάζουμε σαν accessories μεμονωμένες να δουλευτούν και να δώσουμε έμφαση στο form για να δουλευτούν πιο σωστά από ότι στην ταχύτητα που μπορούμε να βάλουμε σε ένα workout. Να είναι πιο αποδοτικές. Ακριβώς. Οπότε πάνω σε αυτό θα πρέπει και ο κόσμος που κάνει να δώσουν προσοχή στα accessories, στο accessory work, ώστε να τις κάνουν σωστά, μεθοδικά και να έχουν τις την καλύτερη απόδοση μπορούν όσον αφορά την ποιότητα της εκτέλεσης της άσκησης. Τι διαφορά έχει το ATP 90 από το 45? Κάποιες βασικές ερωτήσεις που είδαμε πρωτού προχωρήσουμε στο 90 είναι το από ποια ηλικία θα μπορεί κάποιος να αθληθεί. Αν το, παραδείγματος χάρη, αν το ATP 45 μπορούν να το κάνουν και άντρες και γυναίκες. Έτσι, αυτά είναι πολύ βασικά που πρέπει να απαντηθούν. Να ξεκινήσουμε βασικά λέγοντας ότι οποιοδήποτε θέλει να μπει σε έναν προγραμματισμό, έστω και online προγραμματισμό, θα πρέπει να γίνει κατόπιν της σύμφωνης άδειας του γιατρού. Έτσι, αυτό δεν αναφέρεται συχνά γενικά, ναι, σε online προγράμματα. Πρέπει να έχεις οποιοδήποτε ασκούμενο θέλει να ξεκινήσει οποιαδήποτε μορφή άσκησης, πρέπει να έχει πάρει την άδεια από τον γιατρό του πρώτα. Παθολογικά. Έτσι, εμείς δεν είμαστε live να εξετάσουμε τον ασκούμενο, να το γνωρίζουμε προσωπικά, ώστε να καταλάβουμε εάν... Είναι σε δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα, θέλοντας και εμείς. Οπότε σίγουρα πρέπει να υπάρχει ιατρική βεβαίωση για να ξεκινήσει οποιαδήποτε μορφή άσκησης, όσο μάλλον έναν online προγραμματισμό. Μετά, όσον αφορά τις ηλικίες που μπορούν να πούμε, η άποψή μας είναι ότι ιδανικά αυτά τα προγράμματα, αν μιλούσαμε για αγωνιστικό αθλητισμό, θα μπορούσαν να ενταχθούν από την ηλικία των 11-12 ετών. Ο μαζικός αθλητισμός αφορά ηλικίες μετά εφηβικές, δηλαδή από 17-18 και πάει
έως ότου μπορεί ο άνθρωπος να απολαύσει την προπόνησή του, δηλαδή μέχρι εκεί που η προπόνηση του δημιουργεί ωφέλη, παρά να του δημιουργεί προβλήματα. Αυτή είναι η ηλικία, τώρα κυμαίνεται. Μπορεί να είναι σε υγιείς ανθρώπους που είχαν μια πολύ καλή πορεία στη ζωή τους, να φτάσει μέχρι τα 70-75. Αυτό έτσι όσον αφορά ερωτήσεις που γίνανε για το... Ποιοι μπορούν να το κάνουν ηλικιακά, είτε... Ή αν είναι άντρες, γυναίκες, έτσι που η φιλοσοφία η δική μας δεν έχει να κάνει τόσο αν είσαι άντρας ή γυναίκα για να κάνεις την προπόνηση ή τον προγραμματισμό μας. Εμείς πιστεύουμε ότι και ο άντρας και η γυναίκα πρέπει να έχουν τα ίδια ωφέλη από την προπόνηση. Άσχετα αν επιμέρους μπορεί να δώσουν στοχευμένα σε κάποιον άντρα, σε κάποια γυναίκα, κάποια ξεχωριστά κομμάτια όπως ανέφερε προηγουμένως ο Ανδρέας, γιατί είναι άλλες οι ειδικές ανάγκες της γυναίκας και άλλες οι ειδικές ανάγκες έτσι, του άντρα, αλλά σαν φιλοσοφία έχουμε ότι άντρας και γυναίκα πρέπει να προπονούνται με την ίδια μέθοδο. Έτσι. Τώρα, άλλη ερώτηση, κάποια άλλη ερώτηση μπορούμε ναι, για το, να είμαστε όσο γίνεται πιο... Για το 45, θα ήταν και το επίπεδο, αυτό θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο, να το ακούσει ο κόσμος, το τι επίπεδο πρέπει να έχει κάποιος για να ξεκινήσει έναν online προγραμματισμό. Κοίτα τώρα, το επίπεδο. Σίγουρα, ένας που έχει ένα καλό προπονητικό επίπεδο, θα του είναι πιο εύκολο γιατί και θα γνωρίζει τις ασκήσεις και θα τις έχει εκτελέσει και θα μπορεί να πάρει. Πολύ βασικό. Ναι. Γιατί καλώς ή κακώς το κομμάτι του functional training, οι κινήσεις είναι ενδεχόμενες από εμάς. Εμείς είμαστε μια μηχανή και δουλεύουμε με αυτό. Δεν υπάρχουν μηχανήματα σε εκτοπλίστων. Άραγε, οι κινήσεις είναι πολύ αρθρικές και οπότε θα πρέπει να υπάρχει πολύ προσοχή και ένα λάθος που παρατηρώ σε όλα αυτά τα χρόνια που γυμνάζω ανθρώπους πάνω στην προβληματική μέθοδο αυτή είναι ότι η θέληση, η όρεξη, λίγο καμιά φορά σε ομάδες, το να βλέπεις τον άλλον ανταγωνιστικά και να θες να το πιέσεις, ενώ να μην είσαι στη φάση που να μπορείς να κάνεις αυτό, ξεγελιέσαι και πάνω στο workout και να κάνεις. Χάνεις την τεχνική, πάνω στην ένταση, χάνεις την τεχνική, πιέζεις λίγο περισσότερο από όσο μπορείς να το πιέσεις. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα πρέπει να το προσέξουν οι καινούργοι και οι απλοί ασκούμενοι, που είτε δεν έχουν τριβή σε αυτή την προπονητική μέθοδο, είτε δεν είναι ακόμα σε φάση να μπορούν να αποδώσουν και να παράγουν το απαιτούμενο έργο με αυτό που μπορούν στα μέγιστα στην προπόνηση αυτή. Άραγε, το επίπεδο στο κομμάτι του 45 μπορεί να πιάσει και έναν αρχάριο, αρκεί αυτός να έχει το γνώση αυτό να το ξεκινήσει κλιμακωτά και σιγά και τα φορτία που θα πάρει, γιατί όπως έχουμε πει μπορεί να χρειαστεί ένα kettlebell αλτήρες, να μην πει στο τρυπάκι να πάρει πολλά, να ξεγελαστεί, να ξεκινήσει με πιο λίγα κιλά. Ας του βγαίνει πιο εύκολα στην αρχή. Δεν υπάρχουν και κάποια προτινόμενα κιλά στα notes. Νομίζω ότι το έχουμε κάνει. Και scale down, υπάρχουν και scale up. Υπάρχουν προτινόμενα κιλά, αλλά γενικά η μορφή του προγράμματος είναι τέτοια ώστε να μπορεί να την κάνει όποιος θέλει με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα κιλά τα οποία έχει και μπορεί να χρησιμοποιήσει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει λίγα κιλά ή δεν θέλει να βάλει παραπάνω κιλά, ή δεν πρέπει να βάλει τέτοια το πρόβλημα, μπορεί να χρησιμοποιήσει πολύ λίγα κιλά. Ναι. Απλά επειδή αυτό το αφήνουμε στον κόσμο θέλοντας και γιατί δεν έχουμε άμεση επαφή, καλά είναι να το γνωρίζει αυτό ο κόσμος και να τους το πούμε ότι ειδικά οι αρχάριοι δεν θα πρέπει να βιαστούν. Θα έρθουν, θα γίνουν όπως πρέπει εμφανισιακά, θα πετυχαίνουν να αποδώσουν στο workout γρήγορα, αλλά θέλει όσο πιο αργά το χτίζουν, τόσο θα αποφεύγουν τραυματισμούς και τόσο θα απολαμβάνουν και την προπόνηση. Γιατί τυχαίνει και αυτό. Γι' αυτό δηλαδή δεν ζητάμε και πράγματα, δεν ζητάμε αποδόσεις στο 45. Ζητάμε απλά να ολοκληρωθεί το workout στο ρυθμό που θέλουμε. Η ένταση είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Δηλαδή θα πρέπει ειδικά κάποιος που δεν είχε προηγούμενη εμπειρία να μπει πολύ ελεγχόμενα στην ένταση. Τα επίπεδα της έντασης που έχει κάποιος που ξεκινάει τώρα, δεν μπορούν να συγκριθούν με τα επίπεδα της έντασης που μπορεί να έχει ο ίδιος σε 3 μήνες ή σε 6 μήνες. Αυτό είναι σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι την ένταση θα πρέπει να τη βγαίνει κλιμακωτά, προοδευτικά. Και κατά τα άλλα, δηλαδή, εφόσον οποιοδήποτε ασκούμενος έχει τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού του για να ξεκινήσει η άθληση, με το ATP 45 μπορεί να κάνει τα πρώτα του βήματα. Και μετά... Περνάει αν θέλει και στο 90
Στο Deep Pain ήταν. Το Deep Pain είναι μια άλλη φιλοσοφία. Δεν είναι τόσο. Το 45 δεν είναι ένα σκαλοπάτι για να πας στο 90. Σωστά. Στο 45 μπορείς να μείνεις για όλη τη ζωή. Μπράβο. Δηλαδή, εγώ τα τελευταία 2-3 χρόνια είμαι στο επίπεδο του 45. Ναι, ισχύει. Και το δεν πέρα. Έχω κάνει. Δεν θέλω να πάω στο 45. Θέλω να είμαι στο 45. Ξέρεις τι γίνεται με το ATP 90, είναι αυτό που πιο πάνω. Πρέπει να αλλάξεις τα θέλω σου. Μπράβο. Για να πας από το ATP 45 στο ATP 90. Είναι η ίδια προπονητική μέθοδος, είναι εξίσου αποτελεσματική και η μία και η άλλη. Απλά έχει να κάνει με τα θέλω, τον χρόνο που έχεις να διαθέσεις, γιατί πάμε σε άλλο χρόνο. Το που λέω πάνω, απευθύνεσαι διαφορετικό χρόνο. Διπλάσιο χρόνο. Διπλάσιο χρόνο. Πάμε σε άλλες δεξιότητες, θέληση για να μάθεις να κάνεις περισσότερα πράγματα. Όπως επίσης και ότι στο ATP 90 χρειάζεσαι να βρίσκεις σε ένα χώρο που θα έχει περισσότερα πράγματα που θα σου ζητάει το workout. Σίγουρα χρειάζεται γυμναστήριο, δεν το συζητάμε αυτό. Σίγουρα έτσι. Πρέπει να το κάνεις σε ένα γυμναστήριο, σε functional γυμναστήριο. Δηλαδή, να υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις του χώρου. Και στην ουσία εγώ, έτσι όταν φτιάχναμε το ATP 90 με τον Ανδρέα και τον Μιχάλη, είχαμε στο μυαλό μας ότι κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στην ουσία είναι αγωνιστικό πρόγραμμα, αλλά για κάποιον που δεν θέλει να πηγαίνει σε αγώνες. Υπάρχει πολύ κοινό που του αρέσει η ολοκληρωμένη προπόνηση να κάνει τους κρίκους, τα μάστρα, να κάνει τις Ολυμπιακές άξεις, να κάνει χειροβάδιση, αλλά δεν θέλει αυτό να το αποτυπώσει σαν επίδοση ή σαν να ανταγωνιστεί σε έναν αγώνα με αυτά τα στοιχεία. Θέλει να το κάνει γιατί το γουστάρει απλά. Έτσι. Προσπαθήσαμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα το οποίο να τίνει λίγο προς το αγωνιστικό, να έχει μια ενέργεια αγωνιστικού, αλλά να είναι ευχάριστο. Έτσι. Βασικό στόχος του είναι να τελειώνεις την προπόνηση και να γουστάρεις. Να το ευχαριστήσεις. Και τώρα θα πω σχετικά με το ATP 90. Εγώ, σαν Ανδρέας, από που πιάστηκα και το ξεκίνησα και είχαμε την ιδέα και το υλοποιήσαμε με τα παιδιά, με τον Πάνο και τον Μιχάλη. Έκανα κάποιες προπονήσεις εδώ και αρκετό διάστημα, επειδή ο χρόνος που έχω για να κάνω προπόνηση είναι περιορισμένος λόγω μαθημάτων καθημερινών από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και επειδή δεν κατέβαινα σε αγώνες, ούτε είχα σκοπό να κατέβαινα σε αγώνες, αλλά μπορούσα να πετυχαίνω κάποια skills και να κάνω και πιο προχωρημένες ασκήσεις, έκανα κάποια workout για μένα που μου αρέσανε η μορφή τους και η δομή τους και με καλύπτανε και στο αποτέλεσμα που είχα στην εμφάνιση και ήταν overall, δηλαδή περιείχε όλα τα elements, τα στοιχεία της λειτουργικής προπόνησης. Έκανα αυτά τα προγράμματα, τα ανέβαζα κάποια από αυτά στα social και έβλεπα ότι το κοινό που πήγαινε στα φτάδικα, στα γυμναστήρια functional, με ρωτούσαν για αυτά τα προγράμματα. Μου λέγανε, τους καλύπτουν τα προγράμματα που είχαν οι χώροι που κάνουν, αλλά θέλανε το κάτι παραπάνω. Δηλαδή, στα 45 λεπτά μιας ώρας που είναι τα classes που κάνουν, ίσως δεν τους έφτανε αυτό. Θέλανε κάτι παραπάνω. Ίσως θέλανε, γιατί στα γυμναστήρια ή στα κοσφιτάδικα, τα workout αναγκαστικά βγαίνουν να πιάσουν ένα φάσμα 15, είναι προσαρμοσμένα, να πιάσουν μπράβο, στο ευρύ κοινό και σε 15 άτομα, 20 που έχει ένα class. Ενώ έτσι μπορείς να φτιάξεις λίγο πιο στοχευμένα για κάποιον που είναι και προχωρημένος και να κάνει προπόνηση που θα του αρέσει, θα το ευχαριστεί πιο πολύ το workout αυτό. Οπότε με το feedback αυτό που πήρα, μου γίνεται την ιδέα ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα όπου και να μην είναι τόσο στοχευμένο σε έναν αθλητή, που να μην του είναι τόσο ευχάριστο, αλλά τον φτιάχνει κάποια πράγματα για να μπορεί να χτυπήσει αγώνες, που είναι και αυτή πολύ καλή προπόνηση, δεν το συζητώ, αλλά είναι άλλοι στόχοι. Αλλά υπήρχε ένας κόσμος που ήθελε να κάνει μια προπόνηση που τα είχε αυτά, αλλά δεν ήθελε να βγαίνει σε αγώνες και να κάνει και κάτι πιο φαν. Οπότε θέλαμε να πιάσουμε αυτό το φάσμα πιο πολύ ανθρώπων στο ATP 90. Εσύ αυτά τα προγράμματα, τα ίδια προγράμματα που δεν τα προγράμματα κάνεις. Φυσικά. Τα ίδια. Εννοείται. Έτσι γυμνάζεις. Σαν να μου λες ότι ένας σεφ το φαγητό που φτιάχνει δοκιμάζει κιόλας. Ή σαν να μου λες ότι είναι το μωρό μου, είναι το, πώς θα σου το πω. Εννοείται. Πώς να το δοκιμάσω. Μα το δοκιμάζω γιατί θέλω και όταν θα μου απαντήσει κάποιος να μου πει, με ρωτάνε εσύ πόσο το έκανε. Να παίρνει ένα feedback. Να το δουν. Υπάρχει ένα community. Και επίσης, πώς θα βγάλω ένα workout,
αν δεν το δοκιμάσω. Μπορεί σαν σκέψη μου να είναι καλή και να το φαντάζομαι καλό, αλλά αν δεν το δοκιμάσω να μην μου κάνει, να κάνω καμιά αλλαγή. Καταλαβαίνεις. Οπότε το σκέφτομαι, το ετοιμάζω, πάω, το εκτελώ και κάνω και κάποιες αλλαγές. Γιατί μπορεί να είναι κάτι να μην μου. Να δω θέλω να πιο... πω, εσύ όντως τα κάνεις τα προγράμματα κτλ. Και, έχεις ένα feedback από τον κόσμο, υπήρχε και ένα community ουσιαστικά ναι, που φυσικά. Δημιουργείται μέσα από ακριβώς, σένα. Ακριβώς. Και αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Και έχει μια επικοινωνία με τον έτσι, κόσμο. Έτσι. Και ο κόσμος θέλουμε όχι απλά να παίρνει ένα πρόγραμμα. Θέλουμε να μας δει και feedback, να μας ρωτάει. Γιατί όχι να και έχει κάτι... πραγματική σχέση. Μπράβο. Γιατί όχι και κάτι που μπορεί να μην του άρεσε. Είμαστε εδώ και θέλουμε να πούμε και κάτι που μπορεί να μην άρεσε στον κόσμο αυτό. Δεν είμαστε οι τέλειοι, κανείς δεν είναι τέλειος. Όλοι βελτιωνόμαστε. Ωραία. Υπάρχει κάποιος θέλει να γίνει μέλος ομάδας. Βλέπει το TP Lab Training και θέλει να γραφτεί, να γίνει μέλος ομάδας μας ή να παρακολουθείς κάποιο πρόγραμμα. Ωραία. Πώς γίνεται αυτό? Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που γίνεται αυτό μέσα της πλατφόρμας μας. Ναι, ναι. Αφορά τα προγράμματα. Αφορά όλα τα προγράμματα. Απλά στο Athletes θα εξελιχθεί σε κάτι πιο ειδικό, μέσω μιας άλλης πλατφόρμας που συνεργαζόμαστε. Για όλα τα υπόλοιπα όμως προγράμματα και για το Athletes σαν δευτερεύουσα επιλογή, η διαδικασία είναι εξής. Αφού κάποιος ολοκληρώσει την αγορά συνδρομής, είτε αυτή είναι μηνιαία, είτε τρίμηνη, είτε ετήσια, θα του έρθει ένα mail επιβεβαίωσης. Από εκείνη τη στιγμή θα μπορεί να μπει στο site κάνοντας login, χρησιμοποιώντας το mail του και τον κωδικό του. Αφού λοιπόν κάνει login, το login βρίσκεται πάνω στο μενού, βρίσκεται στην κορυφή της σελίδας όταν μιλάμε για κάποιο υπολογιστή, είτε στο μενού όταν μιλάμε για κινητό. Όταν λοιπόν κάποιος μπει στο login και κάνει την εγγραφή του, θα αυτομάτως μπει στο dashboard. Από εκεί μπορεί να ρυθμίσει το λογαριασμό του. Πάλι, αυτομάτως εμφανίζεται το Athletes Lab. Το Athletes Lab είναι το section, δηλαδή ο τομέας του site, στον οποίο αναρτώνται τα προγράμματα. Μέσα στο Athletes Lab... Και αυτό εμφανίζεται μόνο στα mail. Εμφανίζεται μόνο μέχρι. Είναι... Πρέπει να κάνεις το login για να σου εμφανιστεί. Και κάθε φορά... Και θα πρέπει κάθε φορά να κάνεις login για να σου εμφανιστεί. Ή αν δεν έχεις κάνει login, για κάποιο λόγο, δεν θα σου εμφανίζεται. Το πρόγραμμα το βλέπει ο αθλούμενος μέσα από το site. Ναι, το πρόγραμμα το βλέπει μέσα από το site. Αν εμφανίζεται αυτόματα στο Athletes Lab και αναρτάται κάθε Κυριακή απόγευμα. Και είναι εβδομαδιαίο. Είναι εβδομαδιαίο. Όποιος μπει μέσα έχει την επιλογή, έχει δυνατότητα να δει οποιοδήποτε πρόγραμμα της εβδομάδας θέλει. Όπως επίσης και κάποιες άλλες παροχές που δίδονται στο Athletes Lab, όπως είναι προπονητικές παροχές, όπως είναι mindset, όπως είναι κάποια βίντεο και άλλα... Κάποια nutrition resources, ναι. Κάποια training resources. Και τα βίντεο, σωστά. Και βίντεο με τις ασκήσεις, φυσικά, τα οποία... που όλα τα πλουτίζουμε με σκοπό να μην έχει ανάγκη ο ασκούμενος απορία με κάποια άσκηση ή να μπορεί να βρει τα πάντα εκεί μέσα. Αυτό όσον αφορά τον τρόπο εγγραφής και πώς μπορεί κάποιος να γίνει μέλος της ομάδας μας. Φυσικά, ό,τι απορίες έχει πάλι μπορεί να επικοινωνεί μαζί μας μέσω της πλατφόρμας μας, μέσω email, μέσα στα social μας. Γιατί μπορεί όντως να υπάρχουν κάποιες απορίες, να μην γνωρίζει. Γενικά, αυτός είναι ο βασικός τρόπος για να μπορέσει ο αθλητής να δει, ο αθλούμενος, να δει το πρόγραμμά του. Καμιά άλλη απορία μέσω Instagram? Ρώτησε. Μας κάνανε. Σαν... Για τα φαγητά, ρωτάνε όλοι. Μάλιστα. Για τα φαγητά, για μένα μιλάς συγκεκριμένα. Για τα φαγητά. Τα φαγητά, όπως έχετε καταλάβει όλοι σας, εσείς σίγουρα και πολλοί άλλοι που παρακολουθούν το προφίλ μου, είναι ένα από τα αγαπημένα μου κομμάτια της ημέρας μου και γενικά το φαγητό. Τι γίνεται, αν θα μιλήσουμε τώρα για τη διατροφή. Πολλοί ρωτάνε για τη διατροφή, τι πρέπει να τρώνε, σε τι ποσότητες. Εγώ τι έχω καταλάβει από την εμπειρία μου. Στον καθένα δουλεύουν διαφορετικά ανάλογα με τα θέλω του. Όλα είναι το θερμιδικό ισοζύγιο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ασκείται μία προπόνηση την ημέρα, δύο προπόνηση την ημέρα, η δουλειά του δεν είναι καθιστική. Μπορεί να. Εγώ για παράδειγμα, συγκεκριμένα που δουλεύω από το πρωί, που ξεκινά τα μαθήματά μου μέχρι το βράδυ, που έχω συνεχόμενα μαθήματα, που δείχνω, που κινούμαι, που είμαι όρθιος.
σίγουρα μπορώ σε σχέση με κάποιον που κάνει δουλειά γραφείου να έχω περισσότερη θεμητική πρόσληψη, άσχετα με την προπόνησή μου. Έχεις το περιθώριο. Έχω το περιθώριο. Μπράβο, ναι. Γιατί ένας που κάνει καθιστική ζωή, η καύση του σίγουρα στις 8 ώρες, 10 όσες εργάζεται, είναι πολύ λιγότερες από εμένα όπου είμαι όλη την ώρα και δείχνω και κάνω. Γι' αυτό έχω, μπορώ να τρώω λίγο περισσότερο και περισσότερες θερμίδες και ίσως άμα θα φάω ένα μαγειρευτό, αν θα φάω κάτι περισσότερο προσθέσω που δεν είναι τόσο strict αυστηρό σαν διατροφή, να με παίρνει και να μην έχω θέμα και στην εμφάνισή μου, αλλά και γενικά. Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να υπολογίζεις τις θερμίδες σου. Ακριβώς, ναι. Δεν παίζω διαδικασία αυτή να τρώω τελείως στεγνά. Μπορώ να έχω λίγο το περιθώριο να τρώω και πιο cheat meals και μέσα στην εβδομάδα. Αλλά σίγουρα, αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα πλάνο διατροφής για έναν ασκούμενο, θα πρέπει να τρώει καθαρά γεύματα, 4 με 5 γεύματα, κατά τη γνώμη μου, μπορεί και 4 ανάλογα βέβαια, ένα το κυρίως το πρωινό του, το μεσημεριανό του και το βραδινό του, και από εκεί πέρα να έχει και ένα δεκατιανό ή ένα απογευματινό, ανάλογα τι ώρα ξυπνάει, τι ώρα κοιμάται. Εντάξει, σίγουρα κάποιος που δεν το έχει λύσει από μόνος του, δηλαδή που δεν μπορεί να το ελέγξει από μόνος του, χρειάζεται να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό, ώστε να τον καθοδηγήσει σωστά. Εντάξει, η συμβουλή δική μας είναι αυτή, ότι όποιος έχει τον έλεγχο, δηλαδή το τι τρώει και το τι πρέπει να καταναλώσει, είναι ok. Εάν δεν μπορείς να έχεις τον έλεγχο, αν βλέπεις δηλαδή ότι θεωρείς ότι προσέχεις αυτά που τρως, αλλά είτε παίρνεις βάρος, είτε χάνεις βάρος, γιατί μπορεί η καύση να είναι πολύ παραπάνω μέσα στη μέρα από ό,τι έχεις υπολογίσει, πρέπει κάποιος ειδικός να το ελέγξει. Και να το πούμε και αυτό ότι δεν είμαστε διατροφολόγοι, είναι πολύ σημαντικό, είμαστε γυμναστές. Εμείς μπορούμε να πούμε κάποια nutrition tips και συμβουλές, αλλά ο επιστήμονας, ο ειδικός πάνω σε αυτό είναι αυτός που θα βγάλει τη σωστή διατροφή. Και καλό είναι να μην τα συγχαίουμε αυτά. Μπορούμε να πούμε κάποια tips, κάποιες συμβουλές, αλλά το βασικό πλάνο που ξέρει και έχει σπουδάσει πάνω σε αυτό και γνωρίζει θα το δώσει ένας διατροφολόγος. Ωραία. Νομίζω καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις που μας έκανε ο κόσμος. Σε ένα μεγάλο βαθμό. Και γενικά έτσι τη διαδικασία να γνωρίσει ο κόσμος τα προγράμματα, τα καινούρια, να καταλάβει τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο. Ραντεβού, guys, στο επόμενο επεισόδιο. Ποιο είναι το θέμα μας? Έχουμε βγάλει θέμα? Πάνω σε τι θα είναι καλό να τους δώσουμε? Σίγουρα πρέπει να... Interview. Ναι, κάποια συνέντευξη θα είναι. Κάποιος θα... Θα μπορούσαμε κι εσείς να μας δώσετε κάποια... Τι θα θέλετε να δείτε από εμάς, να ακούσετε, τι είναι ενδιαφέρον. Και ό,τι απορία υπάρχει, μέσω των social media ή email, μπορεί ο κόσμος να επικοινωνεί μαζί μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Bye-bye.